Ηλιάς Ραψοδία Ποίη, στίχος 326. Ο Πάτροκλος φορά τα όπλα του Αχιλλέως και οδηγεί τους Μυρμιδόνες στον πόλεμο. Έχει σβήσει τη φωτιά στο πλοίο που έβαλε ο Έκτορ, το πλοίο του Πρωτεσιλάου. Τώρα παρακολουθούμε την αριστεία του Πατρόκλου, λίγο πριν το θάνατό του. Δεν αριστεύει όμως μόνο ο Πάτροκλος, αλλά και οι δύο γη του Νέστορος, ο Αντίλογος και ο Θρασιμίδης. Και αυτοί σκοτώνουν αντίστοιχα τον Ατίμνιο και τον Μάρη. Έτσι οι δυο τους από τους δύο αδελφούς δαμάστηκαν, λέει. Και έβησαν στο έρευος του Σαρπιδόνος οι γενναίοι εταίροι. Αυτοί εδώ λοιπόν, ο Τίμνιος και ο Μάρης, είναι εταίροι του Σαρπιδόνος. Οι ακοντιστές, λέει, οι ιοί του Αμυσαδόρου, και μας δίνει εδώ μια πολύ ωραία πληροφορία, που τη χήμερα είχαν αναθρέψει την Αμεμακέτην, κακό σε πολλούς ανθρώπους, θα πω για το Αμεμακέτην. Τη χήμερα λοιπόν, να πω κάτι, θα το πω μετά. Θα πούμε τώρα για τη χήμερα. Αναφέρει εδώ τη χήμερα. Το επίθετο που συνοδεύει τη χήμερα, μάλλον όταν κάνουμε μία έρευνα για ένα πρόσωπο, θα είναι για ένα θηρίο όπως εδώ η χήμερα, για κάτι, όταν κάνουμε μία για έναν θεό, μία έρευνα, δεν πρέπει να αναζητούμε μόνο το όνομά του και τον μύθο του, πρέπει να αναζητούμε και τα επίθετα τα οποία συνοδεύουν. Αυτό δηλαδή, το επίθετο που συνοδεύει τη χήμερα, μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για αυτήν εδώ, τι ήταν αυτή η χήμερα. Η λέξη λοιπόν, Αμεμακέτη, την έχω γραμμένη εδώ. Η λέξη Αμεμακέτη είναι στην Αιτιατική, Αμεμακέτης, σημαίνει λίαν ισχυρός, ακατάσχετος. Από το ρήμα μεμάω με αλφαγιώτα που σημαίνει κινούμε σφοδρός, το αλφα είναι προθεματικόν, λέγεται επίσης επιτατικόν, επιτείνει την έννοια. Αυτό λέει το λεξικό του Δορμπαράκη. Ο Πορφύριος στα ομηρικά ζητήματα λέει κάτι παραπάνω. Αμεμάκετον, του τέστην αμέτρητον. Μάλλον όχι κάτι παραπάνω, κάτι άλλο λέει, κάτι διαφορετικό. Αμέτρητον, δεν υπάρχει μέτρο και πλέθρο για να μετρήσεις κάτι που είναι αμεμάκετον. Και αναφέρει χωρίο από την Οδύσσια. Ξύρα ψωδία 311, εκεί μιλά για ιστόν αμεμάκετον, της νιός, δηλαδή το κατάρτι. Εκεί μεταφράζεται περιμήκετος περισσός μέγας, πάρα πολύ μακρύ δηλαδή, ένα κατάρτι πλοίου πάρα πολύ μακρύ. Και μας δίνει έτσι ωραίες πληροφορίες εδώ ο Πορφύριος, γραμματικές. Το μεμάω λέει, το ρήμα, μεμάω με αλφαγιώτα, σημαίνει κινούμε σφοδρός. Ο αναδιπλασιασμός, τώρα ο αναδιπλασιασμός γενικά, είτε στον παρακείμενο είτε στον τετελεσμένο μέλλοντα, δίνει, επιτείνει την έννοια του ρήματος. Όπως ας πούμε στη λέξη λέλαψ που θα δούμε παρακάτω. Το ρήμα είναι λαπίζω και γίνεται με αναδιπλασιασμό, λύνει τη σφοδρότητα της λέλαπος. Τώρα, από αυτό το αμεμάκετον, αυτό το με αλφαγιώτα είναι το ρήμα αμεμάω. Το μακ όμως, υπάρχει ένα μακ μέσα που ξεχωρίζει. Αυτό τώρα σημαίνει το μήκος. Αυτό το, η ρίζα μακ, υπήρχε ένα βιβλίο κάποτε είχαμε. Το είχαμε αποκτήσει εμείς, δεν ξέρω. Έχαμε ένα βιβλίο που μιλούσε για τη ρίζα μακ. Η οποία ρίζα αυτή, γι' αυτό σημαίνει μήκος. Μήκος, μάκρος, οι λέξεις αυτές έχουν αυτή τη ρίζα. Μακεδόν. Μέγας γίνεται μακ και μεκ και μεγ, αλλάζει το αλλάζουν τα σύμφωνα, τα ουρανικά. Ουρανικά, όχι ουρανικά, πώς λέγεται, αχ τώρα το μπέρδεψα. Αυτή είναι πάντως η κατηγορία. Ναι. Κουχουχου, αυτά τα ρήματα. Γίνεται μακ ουρανικά, λοιπόν. Ουρανικά. Αχ, όχι, δεν είναι, όχι, ουρανικά είναι. Τώρα είμαι, άλλα σκέφτομαι και άλλο θέλω να πω. Ότι αυτή η ρίζα γίνεται και μέγας. Το μέγας γίνεται μαχάτμα. Η ίδια ρίζα είναι. Το μακ γίνεται και μαχ. Το μαχάτμα που σημαίνει μέγας. Να, μιλιάρη, θα μας πει η ταχύτητα των αεροπλάνων.
Πώς μαντρία τα μάχ, έτσι. Σε μάχ. Είναι το, η ταχύτητα του ήχου. Ναι. Και όταν τη πάει είναι περισσότερα μάχ. Mm. Επίσης στα λατινικά γίνεται maximus. Γίνεται και max δηλαδή. Αλλάζει. Ναι, είναι, ναι. Πάλι μάχ γράφεται αλλά έχει άλλη προφορά. Γι' αυτό θα πω ότι ισχύουν και τα δύο. Εδώ ο κύριος Δούκας μεταφράζει την ακαταμάχητη, ακαταμάχητη. Αλλά πάντως υπάρχουν δύο διαφορετικές ετυμολογήσεις για τη λέξη. Τώρα για τη χήμερα να πούμε, ειδικώς για τη χήμερα. Για τη χήμερα γίνεται λόγος στην Ιλιάδα σε δύο σημεία. Ένα είναι στη Ζήτα Ραψοδία 179 στο επεισόδιο Γλαύκου Διομήδους, εκεί που ο Γλαύκος καυχόμενος για τη δοξασμένη γενιά από την οποία κατάγεται μιλά για τον παππού του Βελεροφόντη και λέει ότι αυτός ο Βελεροφόντης τη σκότωσε τη χήμερα. Να πούμε μόνο ότι αυτός ο Βελεροφόντης κάνει και διάφορους άθλους, όπως ο Ηρακλής δηλαδή, και ένας από τους άθλους είναι αυτός να σκοτώσει τη χήμερα. Η χήμερα, εκεί μαθαίνουμε, εκεί στη Ζήτα Ραψοδία στο 181, ότι έχει κεφαλή λέοντος, στη μέση είναι αίγα και η ουρά της είναι ουρά δράκοντος. Όφεος δηλαδή. Όφεος, ναι. Εδώ είναι η δεύτερη φορά που μιλά για τη χήμερα και εδώ μας λέει ποιος ανέθρεψε τη χήμερα. Ο Ισίωδος στη Θεογονία στο 319 και εξής μας λέει ότι γεννήθηκε από τον Τυφώνα και την Έχιδνα. Αλλά αυτή εδώ η γη του Αμισοδάρου, ο Ατίμνιος και ο Μάρης είναι αυτοί που την ανέθρεψαν τη χήμερα. Στο σημείο αυτό έχουμε ένα κομμάτι μύθου λοιπόν και στο άλλο, στο Ζήτα που είπα, στη Ζήτα Ραψοδία έχουμε το άλλο κομμάτι του μύθου. Τα κομμάτια αυτά δεν λένε κάτι, δηλαδή μια πληροφορία που λέγεται στο ένα κομμάτι δεν επαναλαμβάνεται στο άλλο κομμάτι, όπως είχαμε δει για την προηγούμενη άλωση του Ηλίου από τον Ηρακλή. Την ιστορία τη μαθαίναμε σε τρία διαφορετικά σημεία, στα οποία δεν επαναλαμβάνονταν οι πληροφορίες. Σε επεισόδια δηλαδή. Ναι, σε επεισόδια βλέπαμε τον μύθο. Το μέγα ετυμολογικών λέει ότι χήμαρος με γιώτα είναι ο τράγος, εκ του χήμερα, προς αντιδιαστολήν του εντοχημώνη ρέοντος ποταμού, λέει. Γίνεται παρά το κείο, με γιώτα, κείο. Το πορεύομαι. Η λέξη ήταν στην αρχή κύμαρος με γιώτα και έγινε μετά χήμαρος. Επίσης έχει και δεύτερο λήμα η χήμερα, η ενχημώνη τεχθήσα. Αυτή που τίκτεται λοιπόν γεννιέται το χειμώνα. Η έχουσα μόνον ένα χειμώνα. Αυτή που ζει μόνον ένα χειμώνα. Και σήμερα λέμε τη λέξη χήμερα, κάτι εφήμερο, κάτι ουτοπικό. Μία ιδέα που θα μπορούσαμε να πούμε για τη χήμερα είναι ότι, και σήμερα το καταλαβαίνουμε, που υπάρχει αυτή η γονιδιακή τροποποίηση. Πώς το λένε αυτό, επέμβαση στη γενετική μηχανική. Γενετική μηχανική, ναι. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να την εξηγήσουμε τη χήμερα. Πριν από 30 χρόνια, πριν από 50 χρόνια, δεν θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε αυτό. Ναι, το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο είδος δηλαδή, από τα φυσικά. Ναι. Κάτι άλλο, πέρα από τα φυσικά είδη. Δηλαδή τον όμηρο μπορούμε να τον εξηγήσουμε όσο προχωράει η τεχνολογική μας εξέλιξη. Πολλά χωρία τέτοια, πολλά σημεία δύσκολα. Αλλιώς θα παραμείνει ένας γρίφος ή καλύτερα ένα μαγικό πλάσμα, ένα ξέρω εγώ εξωτικό, μία φαντασιοκοπία, ας το πούμε. Σαν τα κατασκευάσματα των σύγχρονων μυθογράφων, παραμυθογράφων, ναι. Που δεν έχουν καμία βάση. Έχει ο ύφεστος ανθρωπόμορφες μηχανές που τον βοηθούς. Ναι. Αυτό πριν πολλά χρόνια θα το θεωρούσαν αδύνατο. Να μπορεί να υπάρξει. Ή θα λέγανε ότι είναι ένα ψέμα ή ότι είναι μια φαντασία. Ένα φανταστικό πλάσμα. Που δεν θα μπορούσε να στηριχθεί στη. Ιούλιος Βέρν. Μόνο που Ιούλιος Βέρν χρησιμοποιεί το για να προωθήσει τα καινούργια τεχνολογικά που θα εφήρμοζε το υπερσύστημα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η χήμερα, το λέμε και σήμερα ως κάτι εφήμερο, είναι γενετικά τροποποιημένη. Παραφύσιν γενετικά τροποποιημένη, όπως η Ντόλη, αν θυμάστε, η κλωνοποιημένη εκείνη, η οποία δεν έζησε πολύ και εκείνη μια χήμερα ήταν. Σύντομα ότι δεν αναπαράγονται οι χήμερες. Ναι, είναι υβρίδια. Αυτή τη βδομάδα η Κίνα ανακοίνωσε επισήμως
την πρώτη γέννηση γενετικά τροποποιημένου ανθρώπου. Τώρα είπα, αυτή τη βδομάδα που... είπα μία λέξη, αυτά είναι υβρίδια. Ξέρετε από πού βγαίνει η λέξη, από το ύβρις. Είναι ύβρις. Υβρίδιον, μικρή ύβρις. Εγώ δεν την έλεγα μικρή, είναι μεγάλη ύβρις. Τεράστια ύβρις. Ο Τζέτζης στα σχόλια στο Λυκόφρονα στο 1732 χωρίο, στην αρχή του βιβλίου, διηγείται ότι ο Βελεροφόντης είχε προσθέσει στην αιχμή του δόρατός του ένα κομμάτι μολύβι, το οποίο έλειωσε από τη θέρμη του πυρός που εκτόξευε η χήμερα και έτσι σκότωσε το θηρίο. Θα λέγαμε ότι το δηλητηρίασε. Μία ιδέα είναι αυτή. Μία άλλη απλή ιδέα. Πώς λειτουργεί η σφαίρα? Ναι, αλλά εδώ τη θερμότητα την είχε η χήμερα, όχι ο Βελεροφόντης. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στο βιβλίο αυτό του Τζέτζη, σχόλια στο Λυκόφρονα, γιατί έχει κάτι τέτοιες πληροφορίες, τις οποίες δεν τις βρίσκεις πουθενά αλλού. Τώρα, ο Αντίγονος Συλλογή Θαυμασίων Ιστοριών είναι ένα κείμενο, αυτός είναι παραδοξογράφος και ο Κτησίας, σε ένα απόσπασμα κάποιου Κτησία, λέγονται τα εξής. Στη χώρα των Φασιλιτών, αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό μίλησα για τη Φάσιλη, βρίσκεται στη Λυκία, η Λυκία είναι το κάτω μέρος της Ιωνίας, το τελευταίο πιο μέρος, πάνω από τη Ρόδο, στο επίπεδο της Ρόδου. Λοιπόν, στη χώρα των Φασιλιτών και στο όρος της Χημέρας υπάρχει το καλούμενο αθάνατον πυρ, λέει. Όποιος ρίξει νερό καίγεται καλύτερα. Αν του ρίξει κάποιος νερό δηλαδή σε αυτό το πυρ, καίγεται καλύτερα. Εάν προσπαθήσει να το μεταφέρει, σβήνει, λέει. Μία πληροφορία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Άλλωστε το κείμενο είναι κάποιο από κάποιον παραδοξογράφο, έτσι τους ονομάζουν, επειδή γράφουν τέτοια πράγματα τα οποία δεν είναι συνηθισμένα. Ήταν καμιά πηγή πετρελαίου. Κατά πάσα πιθανότητα, αλλά γιατί μετά το μεταφέρεις σβήνει. Τελειώνει το πετρέλαιο. Α, καίγεται και τελειώνει. Σωστό. Τώρα υπάρχει ένα άλλο κειμενάκι για τη χήμερα από τον Ιωάννη Γαλινό, Αλληγορίες στη Θεογονία του Ισιώδου, 318,28 χωρίο. Αυτός τώρα το βλέπει από άλλη πλευρά. Η χήμαρη, λέει, με το ΜΕΕΙΟΤΑ τώρα πια, η χήμαρη είναι ποταμοί που δημιουργούνται το χειμώνα με την πληθώρα των όμβρων. Δίκην πυρός ακατάσχετη, γι' αυτό λέει ότι η χήμερα έβγαζε πύρα από το στόμα της. Και παρασύρουν ό,τι συναντήσουν. Μπροστά λέγεται για τη χήμερα ότι ήταν λέον, γιατί η χήμαρη αυτή μπροστά είναι σαν λέοντες. Είναι αρπακτικά, αρπάζουν ό,τι βρουν στο διάβα τους και επίσης ορίονται σαν λέοντες. Όπως κατεβαίνει ο χήμαρος από το βουνό, ορίεται. Στη μέση είναι σαν έγα, γιατί το είδωρ ριζιδών, όμικρον γιώτα ήτα, πάει το επίρρημα αυτό, ριζιδών φερόμενων, σημαίνει κινείται ορμητικά με τα ρίζου. Ρίζος με όμικρον γιώτα είναι ο συρριγμός. Ο ρίζος των βελών, λένε για παράδειγμα, σαν σχήμα λόγου. Ο συρριγμός που κάνουν τα βέλη, που τα ακούς. Και πίσω, λέει, για τη χήμερα λέγεται ότι ήταν δράκον, διότι το σχήμα του ποταμού που κατεβαίνει, του χυμάρου, είναι ελικοειδές. Συντήσιο, ναι. Χήμαρος όμως πάντα, όχι ποταμός που ρέει κανονικά. Και σκοτώνει την χήμερα ο Βελεροφόντης, είναι ο ήλιος, αλληγορείται ως ο ήλιος, ο τα βέλη τα ρέοντα φωνεύων. Δηλαδή φωνεύει με τα βέλη του τα ρέοντα ύδατα, τα ξηραίνει δηλαδή. Είναι μία αλληγορία, εξήγηση μάλλον μιας αλληγορίας. Θα μπορούσε να είναι και έτσι. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι για την τεχνική της Ιλιάδος. Υπάρχει μία κλιμάκωση εδώ στην κατάσταση, όπως βαίνει εξελισσόμενη. Πρώτα βλέπουμε εδώ να πεθαίνουν οι εταίροι του Σαρπιδόνος. Στη συνέχεια θα πεθάνει ο Σαρπιδόν, μετά ο Πάτροκλος, μετά ο Έκτορ και ο Αχιλλέας έξω από την Ιλιάδα. Δηλαδή υπάρχει μια κλιμάκωση. Η κλιμάκωση αυτή γίνεται μετά το οριακό σημείο, το κομβικό σημείο που είναι η φωτιά στα πλοία. Ο Όμηρος δηλαδή σμιλεύει με αυτόν τον τρόπο το κείμενό του. Και αυτό είναι ένα αντεπιχείρημα σε αυτούς που λένε ότι η Ιλιάδα είναι φτιαγμένη από μικρά κομμάτια, από διάφορες οδές τις οποίες τις πήρε και τις συνέδεσαν.
Εγώ δεν έχω την αντίθετη ακριβώς γνώμη, ότι είναι ένα ενιαίο κείμενο και μάλιστα το βλέπω μέσα από τη μελέτη των κειμένων. Επίσης ο κεντρικός ήρωας, ο Αχιλλέας δηλαδή, αλλάζει στην πορεία του έπους. Εξελίσσεται. Προς το καλύτερο. Άλλα πράγματα συμβαίνουν πριν το πυρ και άλλα πράγματα συμβαίνουν μετά. Αλλιώς σκέφτεται ο Αχιλλέας πριν και αλλιώς σκέφτεται μετά. Ενώ πριν ήταν θυμωμένος και φτάνει σε σημείο να καταργέται και τους Αχαιούς, μετά λέει ορθώσου Πάτροκλε και του δίνει και τα όπλα. Και δηλαδή με την έξοδο του Πατρόκλου περνάμε σε άλλη φάση. Ένα που ήθελα να πω. Και αφήνει, όπως το καταλαβαίνω εγώ, αφήνει τον Πάτροκλο να βγει, γιατί, όπως λένε οι Αμερικάνοι, σε μια έκφραση, to save face. Δηλαδή, και θέλει να διατηρήσει την οργή του, αλλά και βλέπει και ότι... Και να διατηρήσει την οργή, αλλά και να προστατεύσει τους Αχαιούς. Τους Αχαιούς, βεβαίως. Οπότε βγάζει έναν άλλον να κάνει τη δουλειά. Δεν πρέπει να είναι, ένα ομοιογενές κείμενο, γιατί όχι αλλιώς πρέπει. Δεν μπορούν... Είναι. Ναι, δηλαδή, πρόσεξε λιγάκι. Έρχεται ένας φιλόλογος, ένα πρόσωπο τέλος πάντων, μελετητής, υποτίθεται γνωστό, και λέει μία φράση τέτοια έτσι αποφθεγματική, η Ιλιάδα είναι αυτό, η Ιλιάδα είναι εκείνο, η Οδύσσια είναι αυτό, τα κείμενα κάνουν αυτό, ο Όμηρος δεν γνωρίζει εκείνο, ο Όμηρος κάνει αυτό. Και έρχεται και το κλειδώνει το θέμα του, πώς να το πω, και ο άλλος παγιώνει, ναι. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν έχει μελετήσει τα κείμενα αυτά, τον ακούει και λέει έτσι θα είναι, για να το λέει ο τάδε, ο κύριος τάδε. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εμείς εδώ έχει όμως... Έχει και το κύρος του πανεπιστημιακού διδασκάλου. Έχει και τη στρόγγυλη σφραγίδα. Έτσι είναι. Λοιπόν, όταν όμως διαβάζεις το κείμενο και βλέπεις πώς εξελίσσεται, ξεκινάει από κάπου και πηγαίνει κάπου το κείμενο. Δηλαδή έχει εξέλιξη μέσα του και στους χαρακτήρες και στο θέμα του. Θα τον δούμε τον Αχιλλέα, το πώς εξελίσσεται σταδιακά μέχρι και το τέλος και πώς αλλάζει σαν χαρακτήρας, και θα πω ότι γίνεται όπως στις τραγωδίες, όπου καθόλου ίδιος δεν είναι ο χαρακτήρας ο κεντρικός στην αρχή και στο τέλος τραγωδίας. Καμία σχέση! Και δεν μιμείται ο Όμηρος τραγωδίες, οι τραγωδοποιοί μιμούνται, οι τραγικοί ποιητές μιμούνται τον Όμηρο. Μα δεν είναι ο Αριστοτέλης που θεωρεί τον πρώτο των τραγικών τον Όμηρο. Γι' αυτό. Ο Όμηρος είναι ο πρώτος από όλους. Αυτός που στην αρχή οργίζεται και δεν δέχεται τα δώρα και μισεί τον Αγαμέμνονα κλπ. Μετά αρχίζει τα μοιράζει όλα, μετά το θάνατο του Πατρόκλου, μοιράζει δώρα στους πάντες. Τι κάνει όταν ανταγωνίζονται και μπαίνουν σε έρηδα ο πρώτος και δεύτερος σαν απταγωνίσματα στα άθλια του Πατρόκλου, τι κάνει, χαμογελά ο Αχιλλέας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το βλέπει πλέον ως κάτι... Σαν ένα παιχνίδι. Δεν και αξίζουν. Μετά το θάνατο του Πατρόκλου, το ξέρει ότι έρχεται ο δικός του θάνατος και δεν αξίζουν όλα αυτά. Δίνει δώρα σε όλους, συγχωρεί τον Αγαμέμνονα, δίνει δώρα και σε αυτούς που δεν λαμβάνουν μέρος. Ο θυμωμένος Αχιλλέας της πρώτης ραψοδίας θα καταλήξει ως ένας από τους πιο πράους χαρακτήρες που μπορείς να συναντήσεις. Λοιπόν, ναι, καταπληκτικό δηλαδή, δεν... και κάτι άλλο ήθελα να πω, το βρήκα στο κείμενο αυτό του Ιωάννη Γαλινού, γιατί μιλάει για την χήμερα με γιώτα και λέει υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, στις οποίες βρίσκουμε ανορθογραφίες στα κείμενα. Το διαβάζω γιατί είναι σημαντικό για τα κείμενα, από τη μεριά της γραμματικής. Υπάρχουν περιπτώσεις που βρίσκουμε ανορθογραφίες. Ας πούμε, η λέξη χήμερα που γράφεται με γιώτα θα έπρεπε να γράφεται με δίφθογκο. Και λέει, πολλά τέτοια θα βρεις, λέει, μέσα στα κείμενα τα αρχαία εκτραπέντα του πρωτοτύπου. Ένας λόγος που θα βρούμε τέτοιες περιπτώσεις είναι «δια την του δηλωμένου πράγματος κρύψινται και ασάφιαν». Δηλαδή, εσκεμένα θέλει να κρύψει την ετυμολόγηση της λέξεως, για παράδειγμα, ο συγγραφέας. Και το γράφει με άλλο τρόπο, με άλλη γραμματική. Άλλος λόγος είναι δια των γραφών των απροσεξίαν, των αντιγραφέων. Πάντα γίνονται λάθη. Θα λέγαμε σήμερα τυπογραφικό λάθος, τότε δεν υπήρχε τυπογραφία, το αντέγραφε όμως κάποιος. Κάνουν λάθη. Πάντα. Εκτός του ότι το αντέγραφαν, υπήρχαν οι αντιγραφείς λειτουργούσαν κι αλλιώς. Δηλαδή ήταν κάποιος που το διάβαζε και το γράφαν οι άλλοι. Είχε δηλαδή από κάτω του 20-30 άτομα. Ναι, δεν το ξέρω. Και νόμιζα ότι αντιγραφά από την γράφη. Μπορεί, γίνεται αυτό, αλλά γίνεται και γινόταν πια την εργολαβία αυτό. Γίνεται έλεγχος πάντα, ναι. Αλλά ένα στα χίλια, ναι, πλέμε, ναι, να υπάρχει ορθογραφικό λάθος. Άνθρωποι είμαστε.
Ένας λόγος είναι για το μέτρο. Γι' αυτό έχω δει στην Οδύσσια το όνομα του Οδυσσέως γραμμένο με ένα σίγμα και με δύο σίγμα και μάλιστα κοντινά, σε κοντινά σημεία. Και δια το έθος λέει, από συνήθεια. Από συνήθεια γράφουμε τη λέξη έτσι χωρίς να σκεφτούμε την ετυμολόγησή της. Να προχωρήσουμε όμως. Μετά λοιπόν σκοτώνονται αυτοί οι δύο, οι εταίροι του Σαρπιδόνος. Ο Αίας, ο Ηλιάδης, είναι ολοκρός, ο γιος του Οηλαίος, τον Κλεόβουλο εφορμή σας ζωντανόν έπιασε, σαν σκόνταψε στην ταραχή της μάχης, κατά κλόνων. Και αμέσως του έλυσε το μένος, πλήξας με ξύφος που είχε ωραία λαβή τον Αφιένα. Το χτύπησε δηλαδή στον Αφιένα με τον χτύπησε, στον Αφιένα με το ξύφος. Όλο το ξύφος υπερθερμάνθη από το αίμα και εκείνου τα μάτια έλαβε πορφύριος θάνατος και μοίρα κρατεή. Για αυτό το πορφύριος θάνατος, η φράση εμφανίζεται τρεις φορές μέσα στην Ιλιάδα. Η πρώτη ήταν στην ε στο 83, στην ε στο 83 και εκεί έκανε ολόκληρη πραγματεία για τον πορφύριο θάνατο. Θα αναφέρω έτσι μόνο τα βασικά και η δεύτερη φορά είναι αυτή, στίχος 334 της Πύρα Ψωδίας και η τρίτη θα το ξαναδούμε στην Ι 477. Λοιπόν, προτείνω όποιος θέλει να δει περισσότερες πληροφορίες για τον Πορφύριο Θάνατο στο σημείο Ε 83 της Ιλιάδος, θα πω έτσι επιγραμματικά μόνο, Πορφύριος Θάνατος είναι ο θάνατος της Πορφύρας, με ένα χτύπημα. Όπως πρέπει να σκοτώσουν το εκείνο το μαλάκιο, την Πορφύρα, για να πάρουν το υλικό, το σακουλάκι εκείνο που έχει το κόκκινο χρώμα. Γιατί λέει, αν τραυματιστεί, ή το απορροφά το σώμα της, ή το ρίχνει το χήνι, όπως η σουπιά, το μελάνι. Έτσι πρέπει να σκοτώσουν και τους σταύρους, τα... Ναι, εκεί λέω πολλές πληροφορίες, στο σημείο εκείνο λέω πολλές πληροφορίες, να μην τα επαναλάβουμε. Ήταν ένα από τα σημεία που με είχαν ενθουσιάσει, γιατί δεν γνώριζα, έβλεπα τη φράση αυτή και δεν γνώριζα. Ο Ελιανός τα γράφει αυτά, με πληροφόρησε για αυτό το θέμα. Και συνεχίζουμε τώρα, συνεχίζουμε... Θα γίνει παραπομπή στο τέλος του βίντεο, θα είναι αυτό το βίντεο. Α, εντάξει, ωραία. Τώρα, συνεχίζουν οι ανδροκτασίες. Ο Πινέλεος και ο Λύκων έτρεξαν κοντά. Ο Πινέλεος είναι από τους Αχαιούς, ο Λύκων είναι από τους Τρώες. Γιατί με τα δώρα τα λάθεψαν αλλήλους και μάταια ακόντισαν αμφότεροι. Και αμέσως με τα ξύφη έτρεξαν κοντά. Τότε ο Λύκων τον φαλό της περικεφαλαίας με την υποουρά χτύπησε και από τη λαβή το φάσγανο κόπηκε, το σφάγανο. Υπό το αυτή τον Αφιένα πλήγωσαν ο Πινέλεος και όλον εισέδισε το ξύφος και κρατήθηκε μόνον το δέρμα. Κρεμάστηκε νικάρα και λύθηκαν τα γόνατα. Τώρα, αυτός ο Πινέλεος, να πούμε ότι τον βλέπουμε στον κατάλογο των πλοίων, είναι βιωτός ο Πινέλεος. Τον βλέπουμε στο Β494, όταν αρχίζει ο κατάλογος των πλοίων, είναι ο πρώτος που αναφέρεται. Πρώτα αναφέρει τους βιωτούς και τον Πινέλεο. Και κάτι άλλο να πω γι' αυτόν, ότι στην Ξύρα Ψωδία στο 497 σκοτώνει τον Ηλιονέα με έναν παραπλήσιο τρόπο. Του κόβει το κεφάλι, όπως και εδώ. Του έκοψε το κεφάλι. Απλώς κρατήθηκε μόνο το δέρμα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός έτσι ξέρει να σκοτώνει. Ο Μυριώνης τώρα, τον ακάμαντα προφτάνοντας με πόδια ορμητικά, τον ένιξε. Θα πω παρακάτω για το νήσο, το ρήμα. Καθώς τους ύπους επιβιβαζόταν στον δεξιό ώμο, ερήπιον έπεσε από το όχημα και στους οφθαλμούς χύθηκε να χλείς. Ο Ιδωμενέας τώρα, ο Ιδωμενέας και ο Μυριώνης είναι θείος και ανιψιός, ο Ιδωμενέας είναι ο θείος. Τον ερήμαντα στο στόμα με ανηλεή χαλκών ένοιξε, τρύπησε δηλαδή, και το χάλκινο δόρυ αντικρύξε πέρασε κάτω από τον εγκέφαλο και του έσχισε τα λευκά οστά. Εκτινάχθηκαν οι οδόντες και ενεπλίστησαν αμφότεροι με αίμα οι οφθαλμοί, και από το στόμα και τις ρήνες ανάβλιζε καθώς έχασκε, και του θανάτου το μέλα νέφος τον αμφεκάλυψε. Κάπου συγκεντρώνω αυτές εδώ τις φράσεις με τις οποίες πεθαίνει ένας πολεμιστής. Ας πούμε εδώ λέει, ας πούμε τον έλαβε πορφύριος θάνατος και μοίρα κρατεή, λύθηκαν τα γόνατα, στους οφθαλμούς χύθηκε να χλείς, του θανάτου το μέλα νέφος τον αμφεκάλυψε. Έχω και άλλα τέτοια όμορφα. Να, ένα μεταπτυχιακό. Ναι. Τι μεταπτυχιακά τους δίνουν. Ναι.
έτσι όμορφες φράσεις με τις οποίες πεθαίνει ένας πολεμιστής. Εκείνος ο άλλος που πεθαίνει, ο Γοργιθίων που πεθαίνει σαν την Παπαρούνα. Μιλάμε για αριστούργημα ποιητικό. Αυτοί οι ηγεμόνες των Δαναών σκότωναν και από έναν άνδρα έκαστος. Ως λύκοι που σε αρνιά ορμούν ή σε ερήφια, αρπακτικοί, βοσκήματα αρπάζοντας που στα όρη από αφροσύνη του ποιμένος διασκορπίστηκαν. Τι λέει εδώ πέρα, ότι οι δέοι δόντες, λέει, αμέσως τα αρπάζουν, εννοεί οι λύκοι, και επειδή ανάλκηδη καρδιά έχουν τα βοσκήματα, τα μήλα. Λέει ο Ευστάθιος, τα μήλα ονομάζονται δια των μαλών, για το μαλλί τους δηλαδή ονομάζονται μήλα όλα τα θρέματα. Εδώ το μεταφράζει ο κύριος Δούκας, βοσκήματα. Λοιπόν, και τι λέει εδώ, ότι διασκορπίστηκαν τα ζώα αυτά, τα μήλα διασκορπίστηκαν, γιατί τα πρόβατα, γιατί από αφροσύνη του ποιμένος, δεν τα κράτησε όλα μαζί. Διασκορπίστηκαν γιατί δεν ήταν... Δεν φταίνε τα ίδια. Δεν φταίνε τα ίδια, ναι. Φταίει ο ποιμήν. Πάντοτε φταίει ο ποιμήν.